είναι κάτι το οποίο είναι απλά μια ιδέα, μια φαντασία στη φαντασία κάποιου. Καλημέρα κύριε Σταματέλο, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε μου. Πώς είστε, όλα καλά? Καταρχάς πώς είναι, πώς είναι το αυτοκίνητο? Μια χαρά, γιατί να μην είναι. Γιατί ένας ανώνυμος συντάκτης στέλνει μήνυμα και λέει κάνε με άντι με μπλοκ. Δεν απασχολεί τον κόσμο. Συνεργή κατανάλωση. Είναι για συνεργή κατανάλωση. Okay. Άμα θέλεις πάρ' τον πρωτοφανιά σπίτι σου. Κάνει ποδαρικό. Άρα το παίρνεις. Για κάνεις και τον μάγκα. Έτσι. Λοιπόν, για βάλε μας λίγο σε αυτό το ντομινό. Το δημοσίευμα λοιπόν χθες στην Αγγλία έλεγε στον τίτλο για πιθανό ντόμινο και μέσα με αυτά τα ψηλά γράμματα που υπάρχουν όταν ξέρεις που γράψεις ένα συμβόλαιο και ποτέ δεν τα διαβάζουμε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Okay. Και ο ίδιος ο παίχτης δεν θέλει να φύγει από την Premier League. Ούτε από την Νότιχαμ θέλει να φύγει, ούτε από την Premier League. Οπότε ας τα αφήσουμε για την ώρα πολύ, πολύ μακριά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που πραγματικά τώρα απασχολεί τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό τώρα απασχολεί το θέμα του Ποντένσε, με τους Άγγλους να κάνουν βήματα προς τα πίσω και να υπάρχει αισιοδοξία ότι το θέμα οδεύει προς επίλυση, να το πούμε έτσι, το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι ο Ποντένσε το έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση της Wolves, στον προπονητή της Wolves, σε όποιον τον έχει ρωτήσει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ουδέποτε ήταν θετικός στις προτάσεις που είχε από την Σαουδική Αραβία η Wolves. Οπότε από τη στιγμή που οι Άγγλοι κινούνται και για την απόκτηση ακόμη ενός εξτρέμ, άρα οδεύουμε στην τελική ευθεία της επιστροφής του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό και μάλιστα με συμβόλαιο, όχι δανεισμό, όπως ήταν πέρσι στους Ερυθρόλευκους. Μην με ρωτήσεις πότε, αλλά δεν νομίζω, δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Φτάνουμε στα μισά του Αυγούστου. Και να σου πω και κάτι, ρε Σύνικο, εδώ σε θέση ισχύος μοιάζει να είναι Ολυμπιακός. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αφενός δεν έχει υποχρεώσεις που κρίνουν απαραίτητη τη συμμετοχή του Ποντένσε για την εκπλήρωσή τους. Παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός και έχει δύο παίχτες βάλει στη μηχανή που μπορούν να τραβήξουν το κάρο αυτή την εποχή, ο Βέλντε και ο Ζέλσον Μαρτίνς. Και λέω δύο γιατί ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι άλλος παίχτης. Α. Συμφωνώ, μεταγραφή είναι. Ακριβώς. Και Β. Τα ευρωπαϊκά για τον Ολυμπιακό ξεκινάνε 21 Σεπτεμβρίου. Μετά το. Άρα ουσιαστικά τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παραθύρου, έτσι. Ναι, βέβαια ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι την ημέρα που δηλώνουν τις λίστες οι ομάδες, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα και γύρω στην τρίτη αγωνιστική, που όπως πολύ σωστά λες με Βέλντε και Μάρτινς, μια χαρά τα πάει ο Ολυμπιακός και δεν έχει ανάγκη για άλλο εξτρέμ για να με όλο τον σεβασμό να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχει στο πρωτάθλημα. Αλλά για την Ευρώπη ο Ποντένσε είναι ένα κομμάτι που το θέλει ο Μεντιλίμπαρ στην ερυθρόλευκη μηχανή χθες, θα σου πει ο κάθε προπονητής. Αλλά okay, υπάρχουν και δυσκολίες. Υπήρχαν αρκετοί δανεικοί, άλλους τους κρατά, άλλους δεν μπορούν να τους, δεν τους κράτησε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία, αυτό μοιάζει λοιπόν να βαδίζει προς ένα καλό μονοπάτι, στρωμένο μονοπάτι για τον Ολυμπιακό, δηλαδή να οδηγεί σε μια αίσια έκβαση. Στο κομμάτι του Όρτα έχουμε καμία εξέλιξη? Όχι. Όχι, και όπως είπες και χθες, μένει να δούμε αν τελικά θα πάει ο Καρβαλιάλ στην Πράγκα, όπως λένε οι πληροφορίες από την Πορτογαλία, γιατί ο Καρβαλιάλ τον ήθελε στον Ολυμπιακό τον παίχτη. Πολύ πιθανό τον θέλει και στην Πράγκα. Ναι. Και να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Δεν είναι μια περίπτωση όπου βγάζεις εύκολα άκρη με τους Πορτογάλους. Γιατί αν θυμηθούμε πόσες φορές έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε συγκεκριμένη ιστορία, θα το καταλάβουμε αυτό. Ότι δεν είναι δηλαδή συμφωνήσαμε και προχωράμε. Γιατί συμφωνήσαμε, αλλά δεν προχωρήσαμε. Με όλα τα προβλήματα που έχει αυτή η ιστορία. Δεν το εγκαταλείπει ο Ολυμπιακός το θέμα του Όρτα, αλλά το έχει παγώσει. Δεν θα κάνει τα παιχνίδια των Πορτογάλων. Δεν θα πάτησε γκάζι, okay. Έτσι. Όχι, σου λέει από εκεί και πέρα την προσφορά μου την ξέρεις. Το τι ακριβώς σου δίνω και σε τι ακριβώς είχαμε συμφωνήσει, το ξέρεις μια χαρά. Οπότε,
αν αλλάξεις γνώμη, εδώ θα είμαι. Για πόσο ακόμα δεν μπορεί κανένας να βάλει το χέρι στη φωτιά. Γιατί και ο Ολυμπιακός, αν όμως με τη Λίμπαρ σου πει θέλω και άλλο παίχτη τύπου Όρτα, δεν θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή πώς θα ξυπνήσουν στην Πράγκα. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Και πάμε και στο θέμα Φορτούνη, Νικόλα. Υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά μάλλον. Να περιμένουμε μέχρι αύριο το αργότερο αν θα χαλάσει η μεταγραφή του στην ομάδα του Δόνη. Ναι. Εκεί μοιάζει να χαλάει, έτσι, μοιάζει να χαλάει. Επειδή περίμεναν στη συγκεκριμένη ομάδα να αποδεσμευτεί ο παίκτης με το μεγαλύτερο συμβόλαιο, άρα θα είχαν budget στα χέρια τους για να καλύψουν τα θέλω του Φορτούνη, γι' αυτό σου λέω να περιμένουμε μέχρι αύριο. Δεύτερο κρατούμενο έχει επίσης πολύ καλή πρόταση από άλλη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ο Φορτούνης. Άρα να περιμένουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Και βέβαια ξέρουμε ότι δεν χώρισαν τσακωμένοι ο Ολυμπιακός με τον Φορτούνη σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα και ο Φορτούνης μπορεί να μην λέει τίποτα σε ορισμένους, σε κάποιους άλλους μπορεί να λέει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού. Ό,τι και να γράψει πάλι ο Ολυμπιακός, το λέει εκ του το έχει. Δεν δείχνει δηλαδή ότι κλείσαμε την πόρτα. Ότι έχει απομακρυνθεί. Ναι. Και θυμόμαστε ότι και η ανακοίνωση του, η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Κώστα Φορτούνη, δηλαδή αν έλεγες ότι τι πιθανότητες δίνεις να συνεργαστούν ξανά οι δυο τους, μάλλον δίνεις περισσότερες το να συνεργαστούν παρά να μην συνεργαστούν. Αλλά ξαναλέω, πρώτον να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα του Δόνη και μετά ξαναλέω και άλλη πρόταση από Σαουδική Αραβία. Και από ομάδα που δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, γιατί δεν είναι όλες. Πώς είναι το financial fair play, που για κάποιες ισχύει και για κάποιες δεν ισχύει. Όταν είναι η ομάδα του διαδόχου, φαντάζομαι ότι δεν θα συναντήσει προβλήματα για να πάρει έκριση για το budget και τις μεταγραφές. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα και ωραία. Το συγκεκριμένο θέμα. Και σήμερα θα μάθουμε αν θα πάρει ο Ολυμπιακός εισιτήρια για τον Βόλο. Ναι, γιατί είναι λίγο αργά, έτσι, είναι Τρίτη. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Σήμερα θα έχουν την οριστική απάντηση. Υπήρχε το γνωστό πρόβλημα με τις κάμερες ασφαλείας και ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος. Έγιναν κάποιες εργασίες. Μην ξεχνάμε, στα play-off δεν έπαιζε με κόσμο Βόλος. Στις τελευταίες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος. Από τότε που εφαρμόστηκε ο καινούριος νόμος δεν έπαιζε με κόσμο. Να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Αν πάρει το πράσινο φως του Παλαιθεσσαλικό θα πάρει λογικά εισιτήρια και Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.